Δυσάρεστη έκπληξη επεφύλαξαν στους οδηγούς που κινούνταν από τη Νέα Αλικαρνασσό προς τον κόμβο της Καλυθέας οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που συνοδεύουν το μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο που υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης το απόγευμα της Κυριακής. Η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Στέλιου Καζαντζίδη διεξάγονταν από μία και μόνο λωρίδα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να μπλοκάρουν εκεί για ώρα. Σήμερα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις άλλαξαν. Μετά από την εμπειρία των προηγούμενων ημερών και την πρόοδο των εργασιών, αποφασίσαμε να κλείσουμε το ρεύμα κυκλοφορίας που κατεβαίνει από Βιάνο προς Ηράκλειο και να μετατοπίσουμε την κυκλοφορία όλων των οχημάτων πια στην οδό Μιλτιάδη Καράτζη μέσω της βιομηχανικής περιοχής. Η λύση αυτή εγκρίθηκε από την τροχέα, την αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου. Το κύριο βάρος μεταφέρθηκε στην οδό Μιλτιάδη Καράτζη, με αποτέλεσμα η κίνηση μέσα στη βιομηχανική περιοχή να είναι αυξημένη και τις ώρες αιχμής ακόμα περισσότερο. Αυτή η αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης του έργου πιστεύουμε ότι θα συνδράμει στην ταχύτερη ολοκλήρωσή του. Γιατί έχοντας όλο το ρεύμα κυκλοφορίας από την κάθοδο, από Βιάνο προς Ηράκλειο, στη διάθεσή μας για την εκτέλεση όλων των έργων, προχωράμε απρόσκοπτα χωρίς να εναλλασσόμαστε από το ένα ρεύμα στο άλλο και να πιέζουμε διαφορετικά την κυκλοφορία. Πότε θα έχει ολοκληρωθεί το έργο σύμφωνα με το μέχρι στιγμής χρονοδιάγραμμα? Η σύμβαση προβλέπει ετήσια κατασκευή. Σε αυτή την πρώτη φάση θεωρούμε ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον 3 με 4 μήνες το ρεύμα κυκλοφορίας το οποίο κλείσαμε. Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι τα έργα τα οποία έχουν εκτελεστεί είτε χωρίς σοβαρές γεωλογικές μελέτες όπως έδειξε ο δρόμος της Μεσαράς, είτε χωρίς αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία έχουν μελέτες χρονικού βάθους πίσω 30-40 ετών κτλ., αναδεικνύουν τα προβλήματά τους όταν έρχεται η ώρα της εφαρμογής. Εμείς είμαστε εδώ για να εστιάζουμε όπου χρειάζεται στην επίλυση των προβλημάτων και ζητούμε πάντοτε την κατανόηση του κόσμου για αυτά τα οποία προσπαθούμε.